Εφόσον ζούμε σε κοινόβιο, πρέπει με την αβίαστη προαίρεσή μας και με πρόθυμη καρδιά να κόβουμε κάθε θέλημά μας απέναντι στον ηγούμενο, λέει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, απευθυνόμενος προς Θεόδουλον, στο λόγο του τον ψυχοφελή περινύψιος και αρετής, που βρίσκεται στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Μας μιλάει εδώ ο Άγιος για την υπακοή, η οποία ζητείται από όλους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, υπακούεται αλλήλεις και όχι μόνο από τους μοναχούς και τους κοινοβιάτες. Ο κάθε άνθρωπος καλείται να υπακούει στον Θεό, να τηρεί τις εντολές του Θεού, να υπακούει στο πνευματικό του οδηγό και αναλόγως που ζει ο καθένας, πάλι ζητείται αυτή η αρετή της υπακοής, εκτός αμαρτίας βεβαίως. Υπακούει ο εργαζόμενος στον εργοδότη του, υπακούει η σύζυγος στον σύζυγο και αντιστρόφως, ο σύζυγος στη σύζυγο, τα παιδιά στους γονείς, και βλέπουμε ότι παντού συναντάμε αυτή την αρετή της υπακοής και πρέπει να την κάνουμε με σωστό τρόπο. Λέει λοιπόν ο Άγιος πώς πρέπει να κάνουμε αυτή την αρετή, να μην κόβουμε το θέλημά μας χωρίς να το θέλουμε, αλλά με τη θέλησή μας. Λέγει στη συνέχεια, με τη βοήθεια του Θεού γινόμαστε ευπηθείς, ήμεροι και χωρίς δικό μας θέλημα, όταν μάθουμε αυτή την αρετή να την εξασκούμε σωστά. Πρέπει να γίνεται, λέγει, αυτό το κόψιμο του θελήματος με τέχνη, για να μην ταραζόμαστε από την οργή και να μην κινούμε το θυμικό μέρος της ψυχής παράλογα και παραφύση, και βρεθούμε έτσι να μην έχουμε παρησία στον αόρατο πόλεμο. Γιατί όταν δεν κόβουμε το θέλημά μας εκουσίως, συνήθως θυμώνουμε εναντίον εκείνων οι οποίοι επιχειρούν να μας το κόψουν ακουσίως, χωρίς να το θέλουμε. Γι' αυτό θα πρέπει με τη θέλησή μας, με χαρά, όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, να υπακούμε. Εάν το κάνουμε ακουσίως, με το ζόρι, από αυτό λέγει ο θυμός που άναψε γαυγίζοντας άγρια, αφανίζει τη γνώση της πάλης που με πολλή δυσκολία μπορέσαμε να αποκτήσουμε. Αφανίζει την πνευματική γνώση, το πώς πρέπει να πολεμάμε. Γιατί ο θυμός εκφύσεως είναι καταστρεπτικός. Αν κινηθεί εναντίον δαιμονικών λογισμών, τους καταστρέφει και τους εξαφανίζει. Γι' αυτό άλλωστε ο Θεός μας έδωσε το θυμό. Αν πάλι όμως βράζει εναντίον των ανθρώπων, καταστρέφει τους αγαθούς λογισμούς μας. Λοιπόν, ο θυμός βλέπω ότι είναι καταστρεπτικός κάθε λογισμού, είτε πονηρού, είτε ακόμη και αγαθού, εάν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά. Μας έχει δοθεί από τον Θεό ως όπλο και τόξο, εάν δεν χρησιμοποιείται εναντίον και των δύο λογισμών. Είναι ένα πολύ καλό όπλο εναντίον των πονηρών λογισμών, αλλά δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε εναντίον των καλών λογισμών, εναντίον της αγάπης, εναντίον των αδελφών μας. Αν δεν ενεργεί σωστά ο θυμός, τότε είναι καταστρεπτικός. Εγώ γνωρίζω και σκύλο θρασί, ο οποίος καταστρέφει τα πρόβατα όπως ο λύκος. Χρειάζεται λοιπόν μια σωστή χρήση του θυμού, η οποία βεβαίως πρέπει να υπάρχει στον πνευματικό αγωνιστή πάντοτε. Όταν ο πνευματικός αγωνιστής υπακούει, θα πρέπει να το κάνει με χαρά, έτσι ώστε να μην κινείται ο θυμός, ο καταστροφικός, ο θυμός ο οποίος καταστρέφει την αγάπη. Δίγαρ εν κοινοβίω διατρίβοντας, μεθεκουσίου προαιρέσεως και προθύμω καρδία, παν θέλημα ημών εγκόπτην το προϊστότη. Εάν ζούμε, λέγει, σε ένα κοινόβιο, να κόβουμε κάθε μας θέλημα ενώπιον του Προϊστότος με εκούσια προαίρεση και πρόθυμη καρδιά,
να το κάνουμε με τη θέλησή μας και με προθυμία. Ποιο? Αυτό το έργο της υπακοής, αυτή την αρετή της υπακοής, να την εξασκούμε με χαρά και με προθυμία. Και του Θεού συγκινωμένου, ευήνη και αυτή πως γινόμεθα και αθέλητη. Και έτσι και με την βοήθεια του Θεού γινόμαστε υπάκουοι, γινόμαστε δίχως θέλημα. Τέχνη δε τούτο έχει προσήκη, ή να μη το χόλο ταρασόμεθα και το θυμικόν ημών αλόγως και παραφύσιν κινόμεν. Χρειάζεται όμως αυτή η εκοπή του θελήματος να γίνεται με τέχνη, πρόθυμα, χαρούμενα, για να μην ταρασόμεθα από την πικρία της εκοπής του θελήματος και ερεθίζουμε τη διάθεσή μας παράλογα και παραφύσιν. Και απαρησίαστη το λοιπόν εις τον αόρα των πόλεμων ευρισκόμεθα. Και αν συμβεί αυτό, βρεθούμε στο εξής χωρίς παρησία προς τον Θεό στον αόρα του αυτό πνευματικό πόλεμο. Ή ο Θεγάρ το θέλημα ημών, μη κοπτόμενον παρημών εκουσίως, οργίζεστε προς τους ακουσίως αυτό κόπτην επιχειρούντας. Διότι πραγματικά το θέλημά μας συνηθίζει, όταν δεν κόπτεται εκούσι από μας, να οργίζεται εναντίον εκείνων που επιχειρούν να μας το κόψουν ακούσια. Και εκ τούτου ουν ο θυμός κακός ηλακτών κινηθείς, απόλυση τη γνώση της πάλης. Και εξαιτίας λοιπόν αυτού, του γεγονότος δηλαδή ότι δεν υπακούμε με προθυμία, με χαρά, με τη θέλησή μας, επειδή κινήθηκε ο θυμός γαβίζοντας κακός, αφανίζει τη γνώση της πάλης, την επίγνωση δηλαδή το πνευματικό αγώνας μας. Ιν μόλις με τα καμά του πολλού κτίσαστε η δινήθη, την οποία μόλις και με τα βίας μπόρεσε μετά από πολύ κόπο να αποκτήσει ο αγωνιστής. Χάνεται δηλαδή η πνευματική γνώση όταν ο άνθρωπος δεν κόβει με τη θέλησή του, με χαρά και με προθυμία του θέλημά του και δεν υπακούει με ευχαρίστηση. Θαρτικός γάρ ο θυμός είναι πέφηκε. Ο θυμός έχει από τη φύση την ιδιότητα να είναι καταστρεπτικός. Ή μεν προς λογισμούς κινηθεί δαιμονιώδης, φθήρει και απολύει αυτούς. Εάν ο θυμός κινηθεί εναντίον των δαιμονικών λογισμών, τους φθήρει και τους καταστρέφει. Είδα πάλιν κατά ανθρώπων κικά, φθήρει και ούτω τους αγαθούς λογισμούς εν ημίν. Εάν όμως αντίθετα προξενεί σύγχυση και ταραχή εναντίον των ανθρώπων, με τον ίδιο τρόπο φθήρει επίσης τους εντός μας αγαθούς λογισμούς, όταν ο άνθρωπος οργίζεται εναντίον εκείνου που του κόβει το θέλημα, τότε ο θυμός αυτός καταστρέφει μέσα του και τους καλούς λογισμούς. Πλην ο θυμός ορώ ότι φθαρτικός την χάνει λογισμό παντίον, είτε πονηρών, είτε και δεξιών η τύχη. Επιπλέον, ή μάλλον βλέπω, λέει, ότι ο θυμός τυχαίνει να είναι καταστρεφτικός κάθε είδους λογισμών, είτε πονηρών, αντίχει, είτε και δεξιών και αγαθών λογισμών, εάν δεν χρησιμοποιείται σωστά. Όπλο γάρ παρά Θεού και τόξον ημίν παρασχετής, ημί επέχεται εν αμφωτέρης. Ο θυμός προσεφέρθη σε εμάς από το Θεό ως όπλο και τόξο, εφόσον δεν χρησιμοποιείται και από τα, εναντίον των δύο ειδών λογισμών, δηλαδή και των καλών και των κακών. Είναι πολύ καλό όπλο όταν τον χρησιμοποιούμε εναντίον των κακών λογισμών. Είδε και διαφόρως ενεργεί, ολέσκον εστί. Εάν όμως ενεργεί διαφορετικά, δηλαδή εναντίον των ανθρώπων, και τότε είναι καταστρεπτικός και των καλών λογισμών. Εγώ γαρ είδα και κίνα θρασίν ίσα της λύκης τα πρόβατα διαφθήραντα. Γιατί εγώ γνωρίζω σκύλο ορμητικό, ο οποίος φώνευσε τα πρόβατα όμοια με τους λύκους. Εάν ο θυμός λοιπόν δεν χρησιμοποιείται σωστά, καταστρέφει την αγάπη και τους αγαθούς λογισμούς.
Θα πρέπει λοιπόν, όπως μας διδάσκει ο Άγιος, με χαρά να κόβουμε το θέλημά μας και να υπακούμε, εκτός βεβαίως αμαρτίας πάντοτε, έτσι ώστε να μην κινείται ο θυμός εναντίον εκείνων οι οποίοι μας κόβουν να ακούσει για το θέλημα, αλλά να παραμένει ο άνθρωπος εν αγάπη και εν ειρήνη, και έτσι να αξιώνεται και της Βασιλείας του Θεού. Το δεύτερο μου δόξα πάντοτε, νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.